Μένουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου για να δούμε σε ζωντανή σύνδεση τον τερματοφύλακα του Άρη, Μάριο Σιαμπάνη. Βρίσκεται στο Κλεάνθης Βικελίδη, στο γήπεδο, στην έδρα του Άρη, όπου το επόμενο Σάββατο στις 7.30 θα γίνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σύνδεση και με τον συνάδελφο Τάσο Πακλατζή. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Σε λίγο θα έχουμε τον Τάσο. Μάρια, καλησπέρα. Όταν συμφώνησες, φαντάζομαι, το καλοκαίρι να έρθεις στον Άρη, περίμενες ότι η ομάδα θα πραγματοποιήσει την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας της στην πρώτη εθνική και εσύ να είσαι ο βασικός τερματοφύλακας από ένα σημείο και μετά. Ναι, το περίμενα, γιατί έχει μεγάλη ιστορία η ομάδα του Άρη και ο κόσμος. Και κοιτάμε, όπως είπα και στις προηγούμενες μου δηλώσεις, παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Τι άλλαξε ο Άκης Μάτζιος στην ομάδα, Μάριε? Ο προπονητής άλλαξε λίγο φιλοσοφία, την οτροπία, περνάει τη δική του και αυτό βγαίνει πολύ καλό, πολύ θετικό, γιατί το δείχνουμε και στο γήπεδο. Μας έχει ενώσει όλους να είμαστε πολύ κοντά, να υπάρχει ωραίο κλίμα, προπονήσεις πολύ σωστές, αναλύουμε πολύ καλά τους αντιπάλους. Και μέρα με τη μέρα δουλεύουμε και καλύτερα, έχει περισσότερο χρόνο και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να το δείχνουμε αυτό κάθε Σάββατο ή την Κυριακή. Είναι ανέπαφη κιόλας η αιστεία του Άρη, Μάρη, για 428 αγωνιστικά λεπτά και σίγουρα έχεις και εσύ το δικό σου μερίδιο σε αυτό το κομμάτι. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι χαρούμενος, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κομμάτι, πίσω να κρατάμε το 0 και μπροστά να βάσουμε γκολ. Μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά. Εγώ τώρα θα χτυπήσω λίγο ξύλο για να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τίποτα έτσι. Γιατί δεν είναι ωραίο να μαζεύεις την μπάλα στα δίχτυα. Είναι κακό για μας. Εμείς κοιτάμε να δουλεύουμε, να είμαστε καλά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, αυτός είναι ο ρόλος μου, να βοηθάω την ομάδα, να πίσω να κρατάμε το 0 και να παίρνουμε το κάθε θετικό αποτέλεσμα που μπορούμε. Έτσι είναι. Τώρα, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το ταλέντο του Μάριου λέγεται Βασίλης Δήμου, προπονητής του στα τμήματα υποδομών του Παύλου Μελά Σταυρούπολης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ας τον ακούσουμε. Ποιο ένα παιδάκι που έμενε εδώ στη γωνία, πιο κάτω από εμάς. Πηγαίνανε μαζί στο δημοτικό, συμμαθητής. Ένα παιδάκι το οποίο, χάρη του γιου μου, ήρθαν όλοι οι συμμαθητές του. Το συνάντησα εδώ στον δρόμο να γυρνάει. Το είδα να παίζει μπάλα, να κλωτσάει καλά. Ήταν ένα παιδάκι 4,5 χρονών, η αλήθεια είναι. Τον πήρα στην Ακαδημία μαζί του και τον αδερφό του μαζί. Τους πήρα και σιγά σιγά το παιδάκι είδα ότι είχε τα στοιχεία, είχε το χαρακτήρα, είχε την προσωπικότητα του ηγέτη της άμυνας, το οποίο εγώ σαν προπονητής το διέκρινα σχεδόν αμέσως και πάνω εκεί δούλεψα. Δεν σας κρύβω ότι σε πολλά παιχνίδια που πηγαίναμε τον έβαζα να παίζει δεκάρι. Γι' αυτό είναι πολύ καλός με τα πόδια. Είναι αριστεροπόδαρος, ξέρει μπάλα, που λίγοι τερματοφύλακες γνωρίζουν, δηλαδή μπορεί να σε παίξει και μέσα. Με τον Νίκο και μάλιστα όταν τον έβαζα και έπαιζε, δεν πιστεύαν. Μπορεί να αφήσει η εποχή, αν βελτιώσει κάποια στοιχεία τα οποία μιλήσαμε. Που είναι και η έξοδός του. Είναι το μόνο ελάττωμα που μπορώ να αυτή τη στιγμή που τον είδα στα δύο παιχνίδια με τον Άρη, ότι θέλει δουλειά στην έξοδό του. Σε όλα τα άλλα μπορεί να αφήσει η εποχή. Είναι στυλ Σαργκάνη. Ήτανε Άρης. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αλλά όπως κάθε επαγγελματίας, ο οποίος οποιαδήποτε ομάδα έχει υποχρέωση να υποστηρίζει και να πιστεύει στην ομάδα η οποία δουλεύει. Έτσι, δεν μπορούσε να πει ότι είμαι στον ΠΑΟΚ, ότι είμαι Αριανός. Είχε στο μυαλό του να πάει στο εξωτερικό, έλεγε κάτι? Όχι, δεν είχε σκοπό, του ήθελε να παίξει μπάλα, σαν μικρό παιδάκι. Ο Μάριος, μην ξεχνάμε, παιδιά, είναι ένα παιδάκι ακόμα. Είναι 20 χρονών παιδάκι, δεν είναι 21. Είναι 20 χρονών παιδάκι. Ακόμα είναι ένα παιδάκι. Μάρη, σε είδα να συγκινήσει κατά τη διάρκεια του βίντεο. Άκουγε τον Βασίλη Δήμου, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να τον δει από κοντά. Κράτησα όμως τρία στοιχεία. Ένα είναι ότι μπορείς να παίξεις και δεκάρι, ότι πρέπει να βελτιώσεις την έξοδο. Ναι. Ότι μπορείς να αφήσεις εποχή. Και να βάλω σε αυτό το σημείο και στην κουβέντα και τον Τάσο Πακλατζή, τον συνάδελφο. Ναι. Θα ακούμε. Καλησπέρα, Μάρη. Καλησπέρα. Ναι, σε ακούμε, Μάριε. Ο λόγος σε σένα είναι. Ωραία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χάρη σε αυτόν ουσιαστικά ακολούθησα το ποδόσφαιρο.
Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι άνθρωπος που θα σου χαϊδέψει το αυτί, έτσι, γιατί τον ξέρω καλά. Θα μου πει πιο τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος. Θα με συμβουλέψει, με έχει συμβουλευτεί, πήρα την έτσι, άποψή του πολλές φορές σε θέμα ποδοσφαίρου. Αυτός είναι ο άνθρωπος που με έφερε για πρώτη φορά σε αυτό το γήπεδο. Έχουν παίξει πολύ, πολύ ρόλο από αυτόν τον άνθρωπο που έχω πάρει, έτσι, και με έχει βοηθήσει, γιατί όπως είπε και με ανακάλυψε στον δρόμο, πήγαινε για την προπόνησή του και εγώ καθόμουν έτσι τέρμα και έπαιζα με τον αδερφό μου, με έκανε σούτ ο αδερφός μου, βάζαμε δύο πέτρες, έτσι, και έπεφτα στα τσιμέντα. Και με πήρε από το χέρι και με πήγε στο γήπεδο και εμένα και τον αδερφό μου και τον ευχαριστώ και τον έχω έτσι ψηλά στο Σαν Μάριο, τον έχω από τους ψηλούς ανθρώπους. Τάσο, ο λόγος σε σένα. Ναι, ευχαριστώ Ευγενία. Λοιπόν, πέρα από αυτό το κομμάτι υπάρχει και το αγωνιστικό, Μάριε, καθώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, έχουμε μπει ήδη σε μια αγωνιστική εβδομάδα. Και υπάρχει ένα παιχνίδι το Σάββατο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ των δύο πρωτοπόρων. Είναι και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για σένα αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαστε, έτσι. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι καλό, έτσι, είναι ένα ντέρμπι. Είμαστε στην κορυφή και οι δύο ομάδες. Είχα πει να κερδίσω καλύτερος και αυτό θέλουμε και εμείς, να δείξουμε σαν Άρης να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Πιστεύω, εύχομαι, έτσι, κάνω το σταυρό μου να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη. Εντάξει, εγώ πέρασα από εκεί, ξέρω πολλά παιδιά από εκεί. Εμένα ο στόχος μου είναι να κρατήσω ανέπαφη την αιστεία και να δώσω το 100% μου, έτσι, σε περίπτωση που με επιλέξει ο προπονητής, να είμαι μέσα στο γήπεδο, θα δώσω την ψυχή μου για να κρατήσω το απόλυτο για την ομάδα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης φέτος έχει ένα πλήρες ρόστερ. Αυτό είναι μια ομολογία και από τους ουδέτερους, γενικότερα από αυτούς που παίζουν το ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα στο Νάσο έχει 4 τερματοφυλακές, οι 2 είναι διεθνείς, ο Έμαν και εσύ, με τις ομάδες των Ελπίδων. Ο ένας είναι ο Κουέστα που είχε όλα αυτά τα χρόνια τον ρόλο του βασικού και ο Μπουσέ, ο οποίος και αυτός όταν αγωνίστηκε δεν δέχτηκε τέρμα. Είναι μια καλή τετράδα για υγιή ανταγωνισμό, φαντάζομαι, και υπάρχει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ στην προπόνησή σας. Ναι, καταρχήν για αυτό ευθύνεται ο κύριος Γιάννης ο Πλαβούκος, έτσι, που, για τον υγιή ανταγωνισμό. Μας δουλεύει πάρα πολύ σωστά ο προπονητής μας. Είμαστε πολύ κοντά οι τερματοφύλακες μεταξύ μας. Είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον. Ο προπονητής αναγκαστικά θα επιλέξει έναν από τους 4, όπως από το όλο το ρόστερ θα επιλέξει 11. Ποιοι είναι πιο έτοιμοι, ποιοι πιστεύει ότι είναι πιο έτοιμοι, για να δώσει το 100% για την ομάδα. Εγώ θα πω ένα ευχαριστώ πάλι τον κύριο Πλαβού και τον κύριο Μάτζιο που με εμπιστεύονται και μου δίνεται η δυνατότητα και να το δείχνω παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό είναι το καλό σε μια ομάδα, να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Πριν σας ευχαριστήσω και τους δύο, μια τελευταία ερώτηση, Μάριε. Ορμόμενη από όσα είπε ο κύριος Δήμου, τελικά ήσουν Αριανός από μικρός? Με έκανε Αριανό από πολύ μικρό, ναι, γιατί έτσι όπως είπε έκανα πολύ παρέα με το γιο του. Με έπαιρνε μαζί του παντού. Όπως είπε, 4,5-5 χρονών ήρθα για πρώτη φορά στο γήπεδο. Μετά με έπαιρνε συνέχεια, έτσι, γιατί μ' άρεσαν τα κιτρινόμαυρα. Τότε ο Άρης είχε τερματοφύλακα το Χαλκιά και ήρθα για πρώτη φορά εδώ μέσα στο Άρης Παναθηναϊκός, το πρώτο μου μάτς. Μετά ακολούσαν και άλλα και πορείες και στο εξωτερικό. Δεν έχει να λέει, όταν είσαι ένας επαγγελματίας παίκτης, είτε φοράς κίτρινα είτε άλλα χρώματα, παλεύεις. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η δουλειά που επέλεξα. Θέλω να παίζω, να δείχνω, να είμαι χαρούμενος και εγώ και η οικογένειά μου και να είμαι ένα σημαντικό έτσι, στέλεχος μιας ομάδας. Αυτό. Μάρη, σε ευχαριστούμε. Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλή αγωνιστική.